Χατζηθεοδωρίδης άλλαξε με τον Χατζηγιοβάνη. Ο καπετσής τον Χατζηθεοδωρίδη κάνει το σουτ, κόντρα η μπάλα, out είναι. Σουτ του Δόνη, δίπλα στην εστία. Στίτσιτς. Ο Αραούχο, ο Λιβάια, γρήγορο passing game. Ξανά ο Αραούχο γυρίζει και σουτάρει, γκολ! 1-0! Ο Αραούχο επιστρέφει στην ΑΕΚ και βάζει γκολ στον Παναθηναϊκό, όπως έκανε και στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του. Τότε είχε πετύχει 2, τώρα ανοίγει το σκορ για την Ένωση στο 8. Δείτε εδώ ξανά πως έχει όλο τον χώρο μετά το ωραίο 1-2. Γύρισε, νίκησε τον Διούδη που έχει αργή αντίδραση και έκανε το 1-0. Ο Μπακάκης ανεβαίνει, κοιτάζει την κίνηση του Μάνταλου πάνω από την εστία. Ανέβηκε τώρα και έκανε σέντρα ο Λόπες. Φωνάζουν για χέρι παίκτες της ΑΕΚ στον Σχέκενφελτ. Ο Χατζηγιοβάνης κράτησε πάνω στη γραμμή, δεν υπάρχει επιλογή. Πέταξε πάρα πολύ ωραία την μπάλα, έχει χώρο ο Μπουζούκης, ο οποίος σούταρε δυνατά, ο Μπάρκας έπεσε. Ο Μπέκ συνεχίζει τη φάση, στο δεύτερο δοκάρι ο Μπακάκης κόρνερ. Ο Λιβάια με πλάτη στην εστία. Έπαιξε καταπληκτικά με τον Μάνταλο, αυτός ανεβάζει τον Λόπες. Ο Λόπες με το δεξί, κόντρα ο Διούδης με το ένα χέρι. Μπέκ. Χατζηθεοδωρίδης. Έχει χώρο, δοκίμασε το σούτ, έπεσε και μάζεψε ο Μπάρκας. Λασαριστά το σούτ από τον Μπουζούκη, έπεσε και μάζεψε ο Μπάρκας. Βάγια, ο Σχέκενφελτ έκανε λάθος, Κριστίτσιτς πάτησε περιοχή, ο Σχέκενφελτ επιστρέφει, απομάκρυνε ο Πούγκουρας. Εδώ στην αρχή της φάσης ο Λιβάγια ήταν εκτεθειμένος, φάση που διέλαφε της προσοχής του επόπτη. Για να δούμε την καταπληκτική τρίπλα του Κριστίτσιτς, πρώτο χρόνο, ο Σχέκενφελτ στην μπάλα. Εδώ διακοπή, φαντάζομαι για την προηγούμενη φάση, εσείς είχατε την ευκαιρία να δείτε την επαναληπτική προβολή. Ο Ανουάρ θέλησε να αλλάξει, ο Μπακάκης με το στήθος. Και με το αριστερό για τον Μάνταλο. Το γύρισμα Ανουάρ πιο γρήγορα στην φάση, αφήνει πλεονέκτημα ο Γιώβιτς. Και τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να βγάλει την φάση στην περιοχή. Τελευταία στιγμή ο Βράνιες έκοψε, η μπάλα συνεχίζεται με τον Χατζηγιοβάνη να σουτάρει, out! Εδώ ξανά πόσο Μακέντα έκανε ένα κοντρόλ παραπάνω. Μπέκ. Θέλει να περάσει ο Μακέντα. Έρχεται και ο Μπέκ και μπαίνει στην εξίσωση, ο Σβάρνας απομακρύνει. Ο Μπέκ που εμφανίστηκε ξαφνικά στον όμιλο των παικτών εκεί που διεκδίκησαν την μπάλα. Κοιτάξτε πως έφτασε από την πλάτη του Βράνιες στον Λόπες. Και ο Μπέκ που εμφανίστηκε εκεί, τώρα υπάρχει διακοπή γιατί ο Γιώβιτς ελέγχει με τη βοήθεια του βίντεο τη φάση. Συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Μπακάκης, ο Μάνταλος προς τα πίσω. Κριστίτσι τσούταρε, ο Διούδης κόρνερ. Στο 82. Σιμάνσκι. Πάσα είναι μπροστά, γρήγορος ο Κλουναρίδης. Τράβηξε τον Μπούγκουρα εκτός περιοχής. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, έρχεται ο Λόπες με το κεφάλι. Άστοχα όμως. Σιμάνσκι βλέπει την κίνηση του Μπακάκη. Τέτα τέτο Μπακάκης, βγήκε ο Διούδης.